Έκθεση Ναυτικό Σαλόνι 2022. Η παρέα του Fishing Art πάλι δίνει το παρόν εδώ πέρα. Πάλι εδώ είμαστε. Πάλι εδώ, όπως σε όλες τις εκθέσεις. Και αυτή τη στιγμή είμαστε με το φίλο μας τον Παναγιώτη από την εταιρεία Κορμός. Εάν δεν σας λέει κάτι το όνομα, να σας θυμίσω, μιλάμε για τα πολύ γνωστά σκάφη Dromor, τα φουσκωτά, και τη σειρά Commander, τα λίγο πιο μεγάλα μοντέλα. Οπότε ήρθαμε να πούμε και εδώ στον Παναγιώτη μια καλησπέρα, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην έκθεση. Είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει. Παναγιώτη, η έκθεση πώς σου φάνηκε φέτος, δύο λογάκια? Έχει επισκεψιμότητα και γενικότερα είμαι πάρα πολύ ευχάριστος που έχουν ξεκινήσει πάλι εκθέσεις. Πολύ σημαντικό, γιατί δύο χρόνια με τους κορονοϊούς είχαμε πρόβλημα. Πολλά χρόνια. Το ναυτικό σαλόνι ήταν πολλά χρόνια που δεν είχε. Σωστά. Άρα είστε ευχαριστημένοι από το feeling του κόσμου, έτσι? Γενικά ναι. Εμάς μας λείψατε, πάντως είναι δεδομένο. Ευκαιρία και εμείς να δούμε και να μάθουμε και καινούργια πράγματα. Βέβαια. Παναγιώτη μου, δύο κουβεντούλες έτσι για να μας ακούσει ο κόσμος για την εταιρεία. Από πότε είναι, με τι δραστηριοποιείται? Λοιπόν, είμαστε από το 1987. Κυρίως κατασκευάζουμε φουσκωτά σκάφη. Mm-hmm. Έχουμε τη σειρά Dromor, η οποία είναι από τα 2,40 μέχρι τα 12 μέτρα. Και τα Commander σε δύο τύπους, το Cabin και το Sport Cabin. Αυτή τη στιγμή να πούμε στο κοινό, σε όσους δεν είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την έκθεση, θα σας μεταφέρουμε εμείς λίγο τον παλμό, παιδιά. Αυτή τη στιγμή καθόμαστε μέσα σε αυτή εδώ τη σκαφάρα που βλέπετε, το Commander, το δεκάμετρο, το καμπινάτο. Παναγιώτη, πιστεύεις ότι υπάρχει μεταστροφή του κόσμου από τα μικρότερα σιγά σιγά σε μεγαλύτερα μοντέλα? Αυτό δείχνει η αγορά. Το ακούμε από αρκετές εταιρείες, γι' αυτό σου έκανα αυτή την ερώτηση. Αυτό δείχνει η αγορά. Τώρα δεν ξέρω αν τα μεγαλύτερα είναι τα 8 μέτρα ή τα 10 μέτρα ή τα 14 μέτρα που κυκλοφορούν. Mm-hmm. Αλλά δείχνει μία τάση να πηγαίνει προς μεγαλύτερα σκάφη. Να πούμε έτσι λίγο στο κοινό για κάποιες ιδιαιτερότητες αυτού εδώ του σκάφου. Θες να πεις έτσι δύο βασικά χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα έτσι λίγο σαν κατασκευαστές? Έχουμε προσπαθήσει να συνδυάσουμε ένα σωστό εσωτερικό χώρο όσο χρειάζεται κάποια οικογένεια για ναυτικό κάμπινγκ, mm-hmm, με τον εξωτερικό, ο οποίος είναι ο χώρος στον οποίο ζει στο σκάφος, mm-hmm, στην Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Σχεδιαστικά θα έλεγε ότι έχετε δώσει περισσότερη έμφαση στην πλεύση του σκάφους ή στην άνεση, ή έχετε βρει τη χρυσή τομή και τα συνδυάζετε και τα δύο? Νομίζω ότι είμαστε αρκετά κοντά στη χρυσή τομή. Τότε επιφυλασσόμαστε για το κοινό κάποια στιγμή να κάνουμε και μία δοκιμή στο νερό. Σωστά. Και να κάνουμε αναλυτική παρουσία στο σκάφος. Αυτό είναι, εντάξει. Εσείς θα είστε πιο αντικειμενικοί από μένα. Σωστά. Εγώ θα φέρω και καλάμι μαζί όμως. Εσύ θα φέρεις και καλάμι να συνδυάσουμε και ψάρεμα. Ωραία. Επίσης, επειδή έχουμε πάρα πολλούς φίλους στην εκπομπή που είναι του ψαρέματος, δεν είναι στα τόσα πολλά μέτρα, θα έχουμε σύντομα καινοτομίες και στα μικρότερα μοντέλα, τα Dromor. Αυτό είναι προγραμματισμένο. Εκεί στην κατηγορία 4,5, 5, 5,5, 6 μέτρα φαντάζομαι. Μέχρι 7,5. Μέχρι 7,5. Λοιπόν, Παναγιώτη, προτείνω να κάνουμε μία σύντομη τηλεξενάγηση για τους φίλους μας στο σκάφος και να μας πεις δύο λόγια. Λοιπόν, εδώ τι βλέπουμε, Παναγιώτη? Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η πλωριά, το πλωριό κρεβάτι. Φαίνεται η αποθήκη του λάμπα στο... στην κορφή του κρεβατιού. Εγώ είμαι 1,93. Περίμενε. Λοιπόν, κάτω από το κρεβάτι είναι αποθηκευτικός χώρος, κάτω από τον καναπέ εδώ πέρα είναι αποθηκευτικός χώρος. Ωραία, και βλέπω και εδώ έχουμε και άλλο χώρο, έτσι. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρημιό κρεβάτι. Κανονικά κοιμάσαι κατά το εγκάρσιο του σκάφους. Αλλά μπορεί με, όταν αφαιρέσεις τη σκάλα να βάλεις μια προσθήκη για να κοιμηθείς και στο διάμι. Και σαν να στο 1,80, δηλαδή για δύο παιδιά είναι... υπέρα αρκετό. Ναι. Κλιματισμό έχει? Μπορεί να μπει. Γιατί βλέπω εδώ έχει διαφορά. Έχει 7 παράθυρα και ένα χάτσι. Ωραία. Και πάνω από θηκευτική χώρη. Εδώ πέρα είναι τα ηλεκτρολογικά, είναι πρόσβαστα σε ασφαλειοθήκες, καλωδιώσεις και τέτοια του σκάφους. Και εδώ είναι τουαλέτα. Τι έχουμε, τουαλέτα? Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μπες και μέσα. Άνετα μπαίνω. Και κάθομαι. Με παραθυράκι. Σχεδόν όρθιος λογικά. Νηπτήρα, ναι. Άνετα ένας 1,80 μπαίνει άνετα μέσα, όρθιος, χωρίς να χτυπάει το κεφάλι του.
Και καθρεφτάκι για τις κυρίες, έτσι. Από ό,τι είδα, έχει φοβερούς χώρους εξωτερικά, δηλαδή αυτό το σκάφος φαίνεται λες και είναι πολύ μεγαλύτερο. Κονσόλα φοβερή. Εδώ τι έχουμε, Παναγιώτη? Εδώ πέρα είναι ο νεροχύτης. Ωραίος. Και εστία γκαζιού. Και εστία γκαζιού. Η ηλεκτρική. Άρα weekend, άνετα. Άνετα. Ψυγείο 60 ψυγιάκι. Λίτρο. Ρώστε το ψυγείο πάγου μου. Ωραία. Και από ό,τι βλέπω, εδώ είμαστε κλειστά, έτσι. Ναι, ναι. Κλείνει με τέντα. Με τέντα, άρα μπορούμε και σε καιρό βροχερό, έτσι, να ταξιδέψουμε με τον ολοκαθαριστήρα μας. Πολύ ωραία. Και αφού, παιδιά, είδαμε από κοντά και ξεναγηθήκαμε στο πανέμορφο αυτό σκάφος, να ευχηθούμε εδώ στον Παναγιώτη και στην εταιρεία Κοσμός καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Και ανανεώνουμε το ραντεβού κάποια στιγμή να τα πούμε στο ναυπηγείο από κοντά. Προφανώς. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.